ημερομηνία. Oh. Μην ξανοίγεσαι με δηλώσεις. Λοιπόν, και τώρα το δεύτερο που σας έχω. Έχει βγει προς τα έξω στα δημοσίευματα που ποιο είναι το κορίτσι που θα είναι δίπλα στον Πέτρο Πολυχρονίδη. Αυτό ήταν το περσινό κορίτσι, η Ιωσήφινα. Εγώ πιστεύω ότι οι κοπέλες αποχωρούν από την ορθοστασία. Πόση ώρα να κάτσει εκεί με το γράμμα. Θα μπορούσε, Κατερίνα. Ήταν άσκελο. Θα μπορούσε. Λοιπόν, δεν είναι η Ιωσήφινα η οποία αποχώρησε. Δεν είναι η Φύρου που τη λένε, που ήταν το πρώην κορίτσι του Βρετού που λέγανε. Δεν είναι. Το κορίτσι λοιπόν που θα καθίσει δίπλα στον Πέτρο Πολυχρονίδη λέγεται κιόλας Βάλια Χατζηθεοδόρου. Να το κορίτσι. Να τη Βάλια. Φίλη μου, βέβαια. Δεν είναι πολύ όμορφο κορίτσι. Πολύ όμορφη, πολύ καλή κοπέλα. Πάμε στο ίδιο κομμωτήριο. Θα κάνω ξεκατηνιό. Αλήθεια, λες. Να σας πω ότι αυτό το κορίτσι το επέλεξαν να καθίσει λοιπόν να γυρίσει τροχό της τύχης. Μπράβο, Βάλια. Και είχε γραφτεί κάποια στιγμή, να σας πω κιόλας και λίγο το πιο gossip, ότι ήταν και ένα έτσι, να το πω, φεγγάρι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Είχε γραφτεί και αυτό. Η Βάλια, καταρχάς, παιδιά, τώρα... πολύ ωραία, ε! Δεν είναι πολύ ωραίο. Βλέπω εγώ στο κομμωτήριο, είναι πολύ ωραίο κορίτσι. Μου θυμίζει λίγο Στικούδη, λίγο Δούξα Νομικού, λίγο σαν ένα μείγμα ένα της Στικούδη και της Νομικού. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα, πάρα πολύ καλή επιλογή. Άκουσε τώρα η Λία, τώρα πραγματικά, που είναι πάρα πολύ ωραία κοπέλα. Με το που βγάλαμε γυναίκα, είναι φοβερό. Είναι κοπέλα φίλου. Α, έχει δηλαδή σχέση. Από ό,τι ξέρω, ναι. Ασχολείται και με το συγγένει, θα σας βγάζουμε, Χριστιανέ μου. Είναι κοπέλα φίλου, ναι. Πολύ ωραίο ζευγάρι επίσης. Ασχολείται και με τα beauty tips κιόλας, με την ομορφιά. Είναι μοντέλο το κοπέλα. Πώς χρήνει. Βαριά 27, σας το λέω εγώ. Νομίζω ότι είναι μικρή, αλλά... 25-26. Να το κουκλάρω λίγο και αυτό στο μυαλό μου, να σας πω. Ακριβώς μικρή είναι. 25, με τι ασχολείται, δηλαδή... Εκμαγεία. Μοντέλο είναι. Α, μοντέλο. Μοντέλο είναι. Έτσι όπως πει, με τι ασχολείται. Φτιάχνει πόρτες αλουμινίου. Και... περνάει ηλιακούς. Περνάει ηλιακούς. Με τι ασχολείται η κοπέλα, είναι υδραυλικός. Αλλά κάνει και μαθήματα εξπαιδευτικών. Με τοκονία. Μαθήματα ομορφιάς, beauty tips και τέτοια. Άμα δεν κάνει κοπέλα beauty tips, ποιος θα την κάνει. Ο εγώ θα τα κάνω τα beauty tips, δεν γίνεται. Την έχω δει την κοπέλα, είναι ευγενέστατη, γλυκύτατη και καλή τώρα θα πάω στο κομμωτήριο. Γιατί θέλει δουλίτσα, θα πάω να ρωτήσω τα πάντα, θα καρφώσω, εντάξει. Ναι, Κατερίνα μου να πας. Μην ανησυχείς. Ευχαριστούμε.